εγκράτεια, αυτάρκεια, ενδυνάμωση ψυχική, κάτι που δεν το θέλουν. Μπορεί το νοσοποιητικό σύστημα. Κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά τελικά είναι αυτό το επιθυμητό για τον οργανισμό μας. Το επιθυμητό, το ιδεατό και το ιδανικό. Και αν κάποιος θέλει να ζήσει, θα πρέπει να κάνει βήματα για τη ζωή του. Θέλει να ζήσει καλά. Ναι. Και ειδικά από τις εκφυλιστικές ασθένειες, οι οποίες, το λέει, είναι νόση φθοράς, μας φθύρουνε. Αργά-αργά γίνεται η δουλειά, γι' αυτό, κυρία Παναγίδου, έχουμε τον εφησυχασμό και τον οχαδερφισμό ότι δεν πειράζει με μία φορά. Σίγουρα με μία φορά, άμα φάει κάποιος κρέας, δεν πάθει τίποτα. Ούτε με ένα τσιγάρο που θα καπνίσει. Αλλά είναι το μήνυμα που δίνουμε στον εαυτό μας και στους άλλους. Εγώ, σαν γονέας, σαν πατέρας, και όσοι από τους τηλεθεατές σας βλέπουν, θα λέγανε ποτέ στο μικρό τους παιδί, δεν πειράζει, κάπνισε παιδί μου ένα τσιγάρο? Γιατί μεταφέρεις ένα μήνυμα σε αυτό το παιδί. Γιατί το παιδάκι λέει, αν για τον μπαμπά μου είναι καλό, είναι καλό και για μένα. Γιατί δεν πάβουμε από το να είμαστε τα είδωλα των παιδιών μας μέχρι να... Τα πρότυπα. Μέχρι να δημιουργήσουν κάποια άλλα πρότυπα ή μέχρι να περάσουν την εφηβεία που γινόμαστε οι κακοί. Οι κακοί. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πολύ καλή ποιότητα βενζίνης, η καύσιμη ύλη που οι σύμπλοκοι υδατάνθρακες είναι το α και το ω, τα μινοξέα είναι εκεί, οι βιταμίνες, τα μέταλλα, κανένα πρόβλημα, θα το αφήσω αυτό ιδιαίτερα για την πρωτεΐνη, για να μείνουν με λίγο wow με ανοιχτό το σαγόνι οι τηλεθεατές, για να τους δείξω πώς μέσα από τη φυτοφαγική τροφή μπορούν να πάρουν ιδιαίτερα τα 8 βασικά αμινοξέα που υποτίθεται μόνο τα λευκόματα και από την τροφή τα παίρνουν. Και απλά να εξηγήσουμε ότι τα 8 είναι 22 τα αμινοξέα. Ναι, απλά τα 8 δεν μπορεί να τα παράξει ο οργανισμός και έτσι βασιζόμαστε στη διατροφή μας για να τα πάρουμε. Το νερό έχει μεγάλη σημασία. 70% του σώματος είναι νερό. Είναι νερό. 70% του ενδοκυτάρια είναι νερό. 90% του εγκεφάλου είναι νερό. Ο άνθρωπος θέλει νερό. Και θέλει νερό όμως. Καφές μπορεί να είναι ρόφημα, δεν είναι νερό. Τσάι. Όχι. Για το μαύρο μιλάμε, είναι ρόφημα, δεν είναι νερό. Φυσικά και όχι. Τα ψυχτικά όλα δεν είναι νερό, είναι σαβούρα, είναι ό,τι πιο πρόστιχο και ειδεχθές έχει επινοήσει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Το 70% της γης είναι νερό. Μάλιστα. Και το πιο αρχαίο ποτό, κύριε Παναγίδο, είναι αυτό εδώ πέρα. Είδω. Ξέρετε πόσο παλιό είναι αυτό το νερό? Από την πρώτη μέρα που υπάρχει ζωή στη γη. Μάλιστα. Γιατί ανακυκλώνεται ξανά και ξανά. Γι' αυτό μεγάλοι επιστήμονες, ακόμα και άθεοι, μιλούν για τη θεωρία της γαίας, ότι η γη είναι ένα ζωντανό σύστημα και λένε ότι χρειάζεται τόση σοφία και τόση δύναμη για να κρατηθεί ισορροπία, που πρέπει να υπάρχει κάτι έξω από εμάς που δημιουργεί αυτό. Το ονομάζουν θεωρία της γαίας, άλλοι το βάζουν θεολογικές έννοιες. Το νερό είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι θα έχουμε κάποια φορά την ευκαιρία να μιλήσουμε μόνο για το νερό, τη μοριακή βιολογία και την κβαντομηχανική του νερού. Το οξυγόνο, ο καθαρός αέρας, μιλήσαμε για καλή οξυγόνωση, ένα χαρακτηριστικό για να καταλάβω σαν γιατρός εάν ένας ασθενής είναι καλά, ή να τον πατάω τα νύχια εδώ και βλέπω αν είναι κόκκινο και πόσο γρήγορα γίνεται η αιμάτωση στους ιστούς, στα άκρα. Μάλιστα. Και πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά αυτοί που νιώθουν, κρυώνουν τα άκρα τους, είναι γιατί η καρδούλα τους δεν δουλεύει τόσο καλά και δεν μπορεί να στείλει. Μπράβο. Και όταν υπάρχει καλή κυκλοφορία, δεν μπορεί να πάει βενζίνη στον κινητήρα για να γίνει καύση. Μάλιστα. Και έχουμε τα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε το οξυγόνο και το καθαρό νερό στη μίξη αυτή την όμορφη που υπάρχει μέσα στο σώμα μας. Γι' αυτό και η τακτική άσκηση είναι αυτή που μας φέρνει οξυγόνο. Φέρνει οξυγόνο. Και γι' αυτό μιλάω έξω, εδώ στην Κύπρο έχετε και το μεγάλο πλεονέκτημα και της θάλασσας και του βουνού. Λίαν επίπωση είναι ανυπολόγητοι οι Κύπροι να μην ασκούνται. Να μην μπορείς στην Αθήνα μέσα, το καταλαβαίνω, γιατί είναι τρελοκομείο. Α, ναι, εκεί, πραγματικά είναι. Τι βαθιά ανάσα να πάρεις, κάνεις και έχεις και κλείνουν όλα. Κλείνουν όλα. Οπότε χρειάζεται να τα αποσαφηνίσουμε αυτά όλα και να κάνουμε επιλογές στη ζωή μας κάθε μέρα. Και το τι θα κάνουν όλοι οι άλλοι, ακόμα και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μας, πρέπει να μας αφήνει κλινικά αδιάφορος. Ναι, αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα... Εξαρτάται από εμάς πολύ το πώς θα συμπεριφερθούν και οι υπόλοιποι στην οικογένεια. Εμείς σαν γονείς πώς θα συμπεριφερθούν τα παιδιά μας, αλλά και έστω αν ο ένας ο γονέας αρχίζει και προσέχει, τότε κάπου θα διαρωτηθεί και ο δεύτερος. Ή θα γίνει μεγάλη διαμάχη. Ή θα γίνει μεγάλη διαμάχη, αλλά θα είναι θέμα να τεθούν τα σωστά μηνύματα, να γίνει συζήτηση και πιστεύω κάποια από αυτά θα κολλήσουν. Μπορεί να μην είναι όλα 100%.
Ο Γκέμπελς, ο αρχηγός προπαγάνδας του Τρίτου Ράιχ, έλεγε: ένα ψέμα, άμα συνεχίζει και το λες, θα γίνει πιστευτό σαν αλήθεια. Πες το κοπέλι, θα θελήσεις στο τέλος. Η δική μου εμπειρία, κυρία Παναγιώτη, είναι εξής. Αν η γυναίκα πάρει το μήνυμα, μιλάω για το αντρόγενο, είναι πολύ πιο εύκολο να πείσει τον άντρα. Σωστό. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Αν ο άντρας πάρει το μήνυμα και η γυναίκα δεν θέλει, δεν ο καημένος ο άντρας την έβαψε. Μα είπαμε, στο σπίτι η κυβέρνηση είναι η γυναίκα. Παντού είναι η γυναίκα, εμείς τζάπα μάγκες είμαστε, τζάπα παντελόνια φοράμε και όπως λένε και οι Γερμανοί, ο άντρας είναι η κεφαλή, αλλά ο λαιμός είναι η γυναίκα. Όπου γυρίσει ο λαιμός, θα γυρίσει και η κεφαλή. Απλώς εμείς τώρα λέμε ότι είμαστε και φωνάζουμε. Και, εμείς σας αφήνουμε για να νιώθετε καλά. Έτσι ακριβώς. Η έξυπνη γυναίκα το κάνει αυτό το πράγμα. Ενώ ο ηλίθιος ο άντρας ή η ανόητη γυναίκα θα μπουν σε μια διαμάχη μεταξύ τους, τελικά χαμένοι θα βγουν και οι δύο. Το αντρόγενο χρειάζεται να δουλέψει πώς. Όταν ακούνε κάποια νέα πράγματα και τα διδάσκονται, του δίνεται κατάδειξη στην ψυχή τους ότι είναι αλήθεια και πρέπει να τα αλλάξουν, ποτέ να μην προσπαθούν να αλλάξουν τους άλλους. Να το κάνουν για τον εαυτό τους και για τον παραδειγματισμό να δώσουν την ελευθερία στους άλλους. Μια φορά έρθει μια μητέρα και με ρώτησε: πώς να πείσω το παιδί μου να μην πίνει γάλα και να μην τρώει τυρί? Του λέω πολύ απλά. Μην το κάνεις εσύ. Τι τρώτε εσείς? Λέει: τι, για να τα κόψω κι εγώ. Λέω: δέστε το παιδί σας να μπαίνει στο σπίτι να τρώει εσύ φάει σόγια και εγώ θα τρώω τυρί. Αυτό που μόνο του είναι καταστρεπτικό. Είναι όχι μόνο καταστρεπτικό, αλλά το θεωρώ και έγκλημα. Βέβαια. Δεν μπορούμε να δώσουμε σωστά μηνύματα, δεν κάνουμε εμείς ακριβώς αυτά που λέμε. Έτσι. Και είναι μια μικρή ιστορία ενός παιδιού. Ο πατέρας πτώμα στην κούραση, πάει σπίτι. Κάθεται στον καναπέ, απλώνει τα πόδια και λέει στο έρχεται το παιδί και του λέει: θέλω να παίξω, θέλω να παίξουμε. Αυτός δεν άντεχε και του λέει: θέλω να σου δώσω ένα puzzle να κάνεις και να μόλις τελειώσεις να παίξουμε. Και του έδωσε το puzzle με τον κόσμο, με το υδρόγειο. Πάει ο μικρός στο δωμάτιο, το φτιάχνει, σε 5 λεπτά έρχεται πίσω. Θυμωμένος ο μαμάς του βλέπει, του λέει: τι γίνεται, αφού σου είπα μόλις τελειώσεις να έρθεις. Του λέει: μα μπαμπά, τελείωσα. Πώς το έκανες, λέει, έφτιαξες τον κόσμο? Και λέει ο μικρός: από την άλλη πλευρά είχε έναν άνθρωπο. Έφτιαξα τον άνθρωπο και έφτιαξα τον κόσμο. Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι για την αποβολή των αποβλήτων δεν είναι μόνο τα φαγητά, είναι τα απόβλητα στη σκέψη, στα συναισθήματα, στις ιδέες. Γι' αυτό μιλάμε για σωστό πνευματικό περιβάλλον και για σωστή ψυχική κατάσταση. Έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα, κυρία Παναγίδου, το με τι γεμίζουμε το μυαλό μας. Γιατί ο εγκέφαλος, από μια μεριά έχει υπερτροφία, αλλά από την άλλη μεριά ο ίδιος ο εγκέφαλος έχει ποσιτισμό. Μάλιστα. Και απλώς θέλω να το πω στους τηλεθεατές σας εν κατακλείδη, ολοκληρώνοντας, ότι υποσιτισμός δεν σημαίνει να μην τρέφεσαι να πεινάς. Να τρέφεσαι λανθασμένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 800 εκατομμύρια άνθρωποι πεινούν στη γη και 1 δισεκατομμύριο, 400 εκατομμύρια υποσιτίζονται. Δηλαδή, αυτοί που τρέφονται λάθος είναι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι πεινάνε στη γη. Δηλαδή, το πρόβλημα έχει γίνει ο υποσιτισμός και όχι η πείνα. Ναι, γιατί διατροφή ή τροφή δεν είναι απλά το γεμίσμα του στομάχου. Έτσι. Και κλείνοντας με αυτή την πυραμίδα που βλέπετε πίσω, ότι η υγεία μας, για να μην τρογόμαστε, η κατάσταση υγεία μας επάνω έχει να κάνει με τις συνήθειες, με την κουλτούρα, με τις επιλογές και τις αξίες που κάτι δυστυχώς δεν υπάρχει και το νόημα και τη σημασία στη ζωή. Όταν αποκτήσει αληθινό νόημα και πραγματική σημασία, όταν βιώσει τη δύναμη από πού έχει έρθει, γιατί είναι εδώ και πού πάει και ότι υπάρχει εδώ πέρα για να μπορεί να είναι αρρωγός για τους άλλους και η δύναμη της αγάπης τον οθήσει, τότε θα ψάξει και την καλύτερη βρώση και την πόση και τα πάντα στη ζωή του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και εγώ σας ευχαριστώ.